Ήταν ικανοποιημένο σήμερα, γιατί μετά από αγώνα 2 ετών, σκληρή δουλειά, αποφασιστικότητα, αποδείξαμε σε αυτές τις δύσκολες περιόδους ότι ο στόχος μας είναι η ανάπτυξη του Δήμου Βόρειας Κοινωνίας. Είναι ο Δήμος αυτός να ξεφύγει από το τέλμα που βρισκόταν τα τελευταία χρόνια και να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι μια μεγάλη μέρα πράγματι σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω όσους εργάστηκαν γι' αυτό, γιατί καταφέραμε μέσα σε περίπου 1,5 χρόνο να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες, οι οποίες, όπως όλοι γνωρίζετε, δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα, πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι ακόμα, οι οποίοι ζουν στο παρελθόν, οι οποίοι δεν βλέπουν το δρόμο της ανάπτυξης, έχουν τους δικούς τους λόγους βέβαια. Σήμερα όμως όλοι αυτοί, οι αμετανόητοι παρελθοντολόγοι, διαψεύτηκαν πλήρως. Εμείς αποδείξαμε την ικανότητά μας, την εργατικότητά μας και με δυναμικό τρόπο, θα έλεγα, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα, ένα έργο όνειρο, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, δεκαετιών, να γίνεται πραγματικότητα. Αυτό θα επιφέρει μεγάλες αλλαγές στο τουριστικό προϊόν του Δήμου μας. Ο Δήμος μας στηρίζεται σε 2 βασικά κύριους άξονες για την επιβίωσή του. Είναι ο τουρισμός και η αγροτική οικονομία. Το ένα σκέλος λοιπόν πήρε σήμερα, μπήκαν τα θεμέλια για να μπορούμε να μιλάμε, όπως ακούσατε και από τον Περιφερειάρχη αλλά και από τον Ανάδοχο, περίπου σε 1,5 χρόνο θα έχουμε το λιμάνι έτοιμο, ούτως ώστε να μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό στη Βόρεια Κοινωνία. Λέω και πάλι, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συνεργάτες μας στο Δήμο, τους συνεργάτες στην Περιφέρεια, γιατί αυτό το έργο δουλέψαμε μεν σκληρά, το ετοιμάσαμε, όμως ο Περιφερειάρχης προσωπικά, αλλά και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, ο κύριος Γιανακούρας, η κυρία Νικολάκου, πάλεψαν όλοι και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, πάλεψαν όλοι για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα το σημερινό. Τους ευχαριστώ θερμά όλους. Θα ήθελα λίγο τον Αντιδήμαρχο τον Τάκη τον Μαντά να μας πει 2 κουβέντες για τα τεχνικά και ό,τι άλλο αυτός νομίζει. Θέλω να γνωρίζετε ότι ο κύριος Μαντάς, σε αυτό, επειδή είναι και το αντικείμενό του, είναι τοπογράφος μηχανικός, έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση αυτού του στόχου. Παρακαλώ, Τάκη, να πεις 2 κουβέντες.